Θα θέλετε να μας κάνετε ένα πρώτο σχόλιο ναι, για αυτή την κινητικότητα ότι... από την τοπική πλευρά? Γεγονός είναι ότι σήμερα τις πρωινές, όπως είπε και μια συνάδελφό σας πριν από λίγο η ώρα, στις 7 και 20 το Rook Ridge βγήκε από την περιοχή της ελληνικής σφαλεροκρηπίδας και κινείται πλέον στα όρια της κυπριακής ΑΟΣ. Να υπενθυμίσουμε στους θηλαδές σας ότι αυτή τη στιγμή είναι τρία τα γεωτρύπανα και ερευνητικά πλοία που βρίσκονται στην κυπριακή ΑΟΣ. Είναι το Μπάρμπαρος, το Γιαβούς και σήμερα το Rook Ridge. Το Μπάρμπαρος είναι ερευνητικό, το Γιαβούς και το Φατίχ κάνουν γεωτρύπανα. Σωστά. Και να πούμε βέβαια πάλι και στους θελατές ότι λόγω των καιρικών συνθήκων και της μεγάλης ζημιάς που έπαθε από την σύγκρουση που είχε με το λίμνο στο Κεμάλ Ρέις Γιαβούς, αποχώρησε τις απογευματινές ώρες και κινείται με δυτικές πορείες, πηγαίνει προς την ναυτική βάση του Αξάς. Δεν είναι πλέον αξιόπλοιο το πλοίο, γιατί έπαθε στο δεξιό ισχύο πάρα πολλές μεγάλες ζημιές που έπαθε με την σύγκρουση που είχαν με το λίμνο. Κύριε Πολίτη, γιατί λέτε? Γιατί σημειώνεται ότι είναι τρία τα πλοία που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή? Γιατί αυτή τη στιγμή, ενώ έγινε την Παρασκευή, έγινε η Σύνοδος Κορφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έγινε καμία αμνία από τους Υπουργούς Εξωτερικών για το θέμα της Κυπριακής ΑΟΣ, που γίνεται παραβίαση πάλι για άλλη μια φορά, για πολλωστή φορά, μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ από τρία πλοία. Στο παρελθόν έχουν υπάρξει όμως ανακοινώσεις και κοινές δηλώσεις. Υπάρχουν ανακοινώσεις, αλλά δυστυχώς, όπως τα είδατε, ήταν πάρα πολύ. Αυτή τη φορά δεν είχαμε καμία δήλωση. Χλιαρές οι δηλώσεις και χωρισμένοι σε στρατόπεδα η Ευρώπη, όπως θα μας πει στη συνέχεια η Αλεξία. Σωστά. Και όπως τα ξέρετε, συνεχώς μας λένε ότι θα κάνουμε κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας και χωρίς βέβαια κανένα αποτέλεσμα. Θα ήθελα να τονίσω λιγάκι ότι για το θέμα του λίμνος και του επεισοδίου, βέβαια να πούμε ότι οι Τούρκοι μετά το επεισόδιο που είχαν με το υποβρύχιο και το ελληνικό υποβρύχιο, το τουρκικό που βρήκανε τα ελληνικά ελικόπτερα και την φρεγάτα Λίμνος έχουν μαζευτεί κάπως λίγο στις κινήσεις τους, είναι λίγο πιο μετρημένοι. Το Λίμνος πρέπει να πούμε ότι ήταν σημαντική ζημιά που έκανε στο Κεμάλ Ρέις από κακούς χειρισμούς που έκανε ο Τούρκος κυβερνήτης. Είναι συμβολικό και για τα δύο πλοία, γιατί μεν το Κεμάλ Ρέις Γιαβούς ήταν ένα πλοίο το οποίο είχε συμμετέχει σε επιχειρήσεις των Ημείων το 1996 και για τους Τούρκους είναι πολύ σημαντικό το πλοίο αυτό. Και για μας βέβαια το Λίμνος, θα πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές, είναι ίσως το μόνο ελληνικό πλοίο του στόλου που το έχει παρασημοφορήσει η Αμερικάνικη κυβέρνηση για τη συμμετοχή του σε επιχειρήσεις του Περσικού κόλπου. Και μάλιστα ο Τζορτζ Μπούτς είχε έρθει γι' αυτό στην Κρήτη μαζί με τον Κωνσταντίνο τον Μητσοτάκη τον επίτιμο, είχαν κάνει την παρασημοφόρηση αυτού του πλοίου. Είναι και για μας συμβολικό το πλοίο και για τους γείτονες μας. Γείτονες το ίδιο, το Κεμάλ Ρέις. Να πούμε λοιπόν ότι συνεχίζουμε αυτό το παιχνίδι φωτιάς που υπάρχει. Όπως πολύ σωστά είπε και ο Μιχάλης Ιγναντίου, παίρνει βορειοανατολικές πορείες, βγαίνει έξω, μπαίνει μέσα, ξαναβγαίνει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάνει έρευνες, γιατί δεν έχει κάνει πλήρη έκταση των καλωδίων. Δηλαδή, πέρσι που είχε ξανακάνει το ίδιο, πάλι προσπαθούσε να κάνει έρευνες. Και αν θυμόσαστε, είχαν κοπεί τα καλώδια όταν είχε γίνει μια ελληνική φάλη φρεγάτα, είχε μπει μπροστά του και τον αναγκάσει να κόψει τα κύτταρα και να κόψει τα καλώδια. Είχε σε 10 χιλιόμετρα. Τώρα λοιπόν και λόγω των καιρικών συνθήκων είναι αδύνατο να κάνει οποιοδήποτε έρευνες. Πιστεύω ότι είναι ένα σοπ που προσπαθούν να κάνουν οι Τούρκοι τις τελευταίες μέρες μετά την υπογραφή που είχαμε τις συμφωνίες με την Αίγυπτο. Βέβαια μου κάνει εντύπωση μεγάλη ότι όλος ο τουρκικός τύπος και χτες και σήμερα και ο γερμανικός τύπος έχουν προαναγγείλει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα και η Τουρκία. Και μάλιστα λένε ότι μετά την λήξη της άσκησης της ΝΑΦΕΞ που είναι στις 24 του μηνός, 24 του μηνός αρχίσουν διαπραγματεύσεις και μάλιστα έχουν αναφέρει και τα ονόματα και από την ελληνική πλευρά ποιοι θα κάνουν τις πρώτες κουβέντες, που είναι η κυρία Ελένη Σουρανή, νομίζω η διπλωματική σύμβουλος του κ. Πρωθυπουργού, και από την πλευρά της Τουρκίας ο Ιμπραχήμ Καλίν. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει αν κάνει στην πραγματικότητα έρευνες ή όχι, αρκεί η δήλωση της Τουρκίας ότι κάνει έρευνες. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να ξέρουν όλοι οι τεθλανατές ότι το ελληνικό ναυτικό είναι σε εγρήγορση, είναι σε πλήρη έκταση όλες οι μονάδες. Να ξέρουν ότι οι Τούρκοι δεν μπλέουν σε νερά τα οποία τα γνωρίζουν. Για μας τα νερά αυτά εδώ και 4.000 χρόνια είναι φιλόξενα νερά, είναι νερά τα οποία τα έχουμε γνωρίζουμε σπιθαμή προς σπιθαμή. Δεν είναι αχαρτογράφητα νερά, κύριε Νάβα. Δεν είναι αχαρτογράφητα νερά. Είναι νερά τα οποία τα έχουν περπατήσει και οι ελληνικές φρεγάτες και οι πυραυλάκατες και οι βατραχάδροποι μας. Τα έχουν χαρτογραφήσει οριά-οριά σε όλα τα νησιά και όλο το Αιγαίο και την νότια της Κρήτης. Μάλιστα. Κύριε Ναύαρχε, να δώσουμε το λόγο στον Μιχάλη Ιγναντίου, τον οποίο ελπίζω να ακούμε αυτή τη φορά. Μιχάλη. Ναι, ελπίζω να ακούμε και εκεί. Ναι.
Λοιπόν, σήμερα θα γίνει αυτή η συνάντηση, όπως εξηγήθηκα να λέω, του κυρίου Πομπέου και του Τσαβούσοπλου. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχει σημασία ότι ο κύριος Τσαβούσοπλου αποφάσισε ξαφνικά να πάει σε αυτή την αυτομοσία του Προέδρου, ότι θα μείνει κανείς της Δημοκρατίας, διότι προφανώς του είπαν και οι Αμερικανοί ότι μπορούμε να συμβούμε εκεί. Ο κύριος Πομπέου θα παρουσιάσει ως ηθικία έτη. Θέλει να τον ακούσει τον κύριο Τσαβούσοπλου. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι θα αυτή την αμερικανική θέση και για ποιο λόγο να διαλλάξει. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε πόλεμο μεταξύ υπάρχων του ΝΑΤΟ. Τώρα, η διαδικασία, όπως συμφωνήθηκε, ήταν να πούμε τον κύριο Τσαβούσοπλου να ενημερώσει τον κύριο Τραμπ και από εκεί και πέρα να αποφασίσει τι θα κάνει. Ή θα πάρει μια ανακοίνωση, ή θα πάρει τον κύριο Ερντογάν. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Πέθανε ο αδερφός του Πράγμα τελικά. Δεν άντεξε ο μικρότερος αδερφός του Ρόπερ. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο πρόεδρος θα πρέπει να ασχοληθεί και μετά της κυρίας κλπ. Και οπότε θεωρούμε ότι αν αναλάβει τις πρωτοβουλίες αυτές μέχρι το τέλος ο κύριος Πομπέο, θα είναι πολύ πιο καλά για την Ελλάδα. Διότι έχει ξεκαθαρισμένες θέσεις του κ. Πομπέου σε ό,τι αφορά αυτό που πραγματικά γίνεται στην Τουρκία. Από εκεί και πέρα, οι Αμερικανοί έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να πάμε σε διάλογο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ακούσει ο Ερντογάν. Η Ελλάδα ποτέ δεν είχε πρόβλημα με τον διάλογο. Εάν ο διάλογο αυτό έτσι βάσει τη μόνη διαφορά που είναι η θεράπεια ζώνη. Χωρίς να εκδίδονται παράνομες ναύτεξ, Μιχάλη. Γιατί η Τουρκία καλεί σε διάλογο και την ίδια ώρα εκδίδει ναύτεξ. Μια παράνομη. Είναι αυτό ο στρατόπο που δεν έχουν συζητηθεί στην κυρία Ερντογάν. Συζητήθηκε πάρα πολλές φορές στην Αρέπη. Δεν λέω ότι με την έννοια ότι υπάρχει μια επιβεβαίωση, αλλά πρόκειται για ένα μονοπρόσθετο όπω στην κυριολεξία. Ενώ συζητάει με του Αμερικανού, με του Γερμανού. Και δεν ξέρω τι για να πάμε σε αυτό το διάλογο. Την ίδια στιγμή συνεχίζει να πηγαίνει με ποιότερο τρόπο. Ακόμα και χθε το απόγευμα είχε δηλώσει στην αρχή τη Ελλάδα και δηλώσει ότι θα παραμείνει στην περιοχή και την παγκελπά. Εγώ ακούω πάντως και τον Ναύαρχο, συμφωνώ και ο Σαρίδη για το αξιώμα του πολεμικού ναυτικού. Είναι ένα θέμα το οποίο γνωρίζουμε ότι όλε τι χώρε του ΝΑΤΟ μετέχουν σε διάφορε ασκήσει. Απλά έχουμε μια διαφορά, όχι μόνο με τον Ναύαρχο, και με πολλού συναδέλφου. Παραλάβω, η Τουρκία κάνει έρευνα. Η Τουρκία είναι στην ελληνική φαλοπαιδίδα. Είναι πολλέ μέρε στην ελληνική φαλοπαιδίδα. Υπό άλλε συνθήκε, διότι όταν μπήκε την πρώτη φορά το κουβαρτιστικό στην Κυπριακή ΑΟΤ. Η Κυπριακή πολιτική ηγεσία μίλησε για τρίτη πολύ. Μην το ξεχνάμε. Το τουρκικό ερευνητικό είναι με ακρίβεια εκεί που ορίζει η ναύτε και τον συνοδεύουν για την ενταγή του στην ταυτή. Δεν ξέρω τι πληροφορίε για το πόσα πληγία τελικά υπάρχουν εκεί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο επέλεξε η ελληνική κυβέρνηση να έχει λίγα πλοία στην περιοχή, αλλά γίνεται αυτή τη στιγμή. Γίνεται ερευνητικό, θεωρώ από τις πληροφορίες που έχω ότι κάνει έρευνες, έχει πολλά πολεμικά πλοία η Τουρκία και έχει πολύ λίγα πολεμικά πλοία η Ελλάδα. Αυτά. Μάλιστα. Για να το λες, Μιχάλη, κάτι παραπάνω θα ξέρεις. Παίρνοντας... Θα διαφωνήσω, θα με επιτρέψετε λίγο. Ναι, κύριε Πολίτη. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Ιγναντίου, με τον κύριο Μιχάλη Ιγναντίου, όσον αφορά για το θέμα της διαπραγματεύσεων, ότι πρέπει να πούμε μόνο για τις θαλάσσιες ζώνες. Θα διαφωνήσω όμως για το θέμα των αρτιμώτων μονάδων που έχει το πολεμικό ναυτικό. Οι μονάδες του πολεμικού ναυτικού είναι αρκετές και μάλιστα είναι και πολλές, οι οποίες είναι αγκιστρωμένες σε όλη την Νότια Κρήτη. Δεν χρειάζεται να πλέουν μέσα σε ανοιχτό πέλαγος. Όλο το ναυτικό μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Αιγαίο. Φυλά τη σύνορα, φυλά τη Θερμοπύλες, να ξέρετε ότι είναι και αξιόμαχο και έτοιμο πόλεμο. Νομίζω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή αυτό το σώμα που παίζει με το να έχει γεμίσει όλο το Αιγαίο με τα πλοία της σε ένα μη γνώριμο επιχειρησιακό περιβάλλον δεν θα της βγει σε καλό. Το θέμα είναι, όπως είπατε και εσείς, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε καμία διαπραγμάτευση όταν υπάρχει παράνομες ναύτεξ και υπάρχει και μόνιμο κάζους μπέλι.
Δεν μπορεί να μας πάμε, να πάμε σε οποιοδήποτε διαπραγματεύσει για καθορισμό των θαλασσίων ζωνών, όταν υπάρχει ήδη το κάζος Μπέλη και υπάρχουν παρόμοιες ναύτες που συνεχώς εκδίδει η Τουρκία. Μάλιστα. Κύριε Βαράνα, για να βάσει και αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι ο όρος του Πρωθυπουργού. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει σε διάλογο και να το πει πολεμικά. Είναι προϋπόθεση να αποχωρήσουν, έτσι δεν είναι, Μιχάλη? Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Θα ήταν καλό στους όρους που έχει την ελληνική πλευρά να συμπεριληφθούν και τα πολεμικά πλοία και τα ρευνητικά και τα ιδιοτρύπανα που πρέπει να συμπεριληφθούν και τα ελληνικά όρους. Θα ήταν το απόλυτο αυτό. Αλλά είπε και ο κύριος Τέντιας Αμερικανούς, πάνω με το ίδιο και από τους Γερμανούς, ότι δεν υπάρχει περίπτωση υπό εκβιασμό για απειλή να γίνει κανένα διάλογο. Και επίσης θα συμφωνήσω ξανά για τον αξιόμαχο του πολεμικού λαού. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι σε αυτό το πολεμικό λαό, αλλά και στην Ελλάδα, έχει πολύ μεγάλη πτυχή η Ελλάδα. Πίστησε το Μάρτιο στον Εύρο, επιβεβαίωσε και το στρατό της Ιράς ότι διότι πολλοί άνθρωποι έλεγαν ότι έχουμε ένα ναυτικό, έχουμε αεροπορία και προβληματιζόν το γεγονός εδώ και εδώ, επιβεβαιώθηκε και εκείνη που θα δείχνουμε. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν πραγματικά στις ελληνικές ενωμένες δυνάμεις και πιστεύω ότι δεν θα είναι εύκολα, όχι δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα για την Τουρκία, θα είναι πολύ άσχημα τα πράγματα για την Τουρκία. Και νομίζω το αντιλήφθηκε ο Ερντογάν. Όταν του έκανε και το τηλεφώνημα η Μέρκελ, του είπε το αυτονόητο. Ρώτησε τον κύριο Μητσοτάκη τι θα κάνει, μου είπε αυτά, ότι θα το απαντήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να το απαντήσει. Μάλιστα. Πάντως, η Ευρώπη, όπως είπες και εσύ, Μιχάλη, όπως είπε και ο κύριος Πολίτης, η αντίδρασή της ήταν πολύ χλιαρή. Είδαμε χθες το ρεπορτάζ της Αλεξία Στασούλη να μας λέει ότι είναι χωρισμένη σε στρατόπεδα. Νομίζω, Σοφία, είναι διχασμένοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, διότι στην τηλεδιάσκεψη που πρέπει να θυμίσουμε, όπως είχαμε πει εδώ στο Open, δεν ήθελε να γίνει η Γερμανία αυτή η τηλεδιάσκεψη με αποκλειστικό θέμα τα ελληνοτουρκικά. Γιατί σου λέει, είχαμε ορίσει για τις 27 Αυγούστου το προγραμματισμένο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών. Είμαστε τώρα σε περίοδο διακοπών. Οι Γερμανοί ακολουθούν ένα πρόγραμμα. Και έρχεται τώρα η Ελλάδα και ζητά εκτάκτως μόνο για τα ελληνοτουρκικά σύνοδο. Ήταν λοιπόν στην αρχή αρνητική, επιφυλακτική θα έλεγα, η Γερμανία. Συμφώνησε όμως και η επαναχώρηση, όταν και η Πολωνία έλεγε να κουβεντιάσουμε και το δικό μου θέμα που με απασχολεί, που είναι το θέμα της Λευκορωσίας. Γίνεται λοιπόν η τηλεδιάσκεψη, από τη Βιέννη συμμετείχε ο κύριος Δένδιας. Και όταν το θέμα φτάνει στα δύσκολα, ο κύριος Δένδιας, η Ελλάδα λέει ότι πρέπει να βγει μια κοινή δήλωση, που ακόμα δεν είχε συμφωνηθεί ότι θα βγει μια κοινή δήλωση μετά την τηλεδιάσκεψη, που θα λέει δύο πράγματα η κοινή δήλωση. Πρώτον, καταδικάζουμε την Τουρκία για τις έρευνες που κάνει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Και δεύτερον, χαιρετίζουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση τη Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, που είναι στη βάση του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα. Εδώ όμως... Την οποία η Γερμανία δεν αμφισβήτησε, ωστόσο. Όχι, ναι. Δεν αμφισβήτησε το νόμιμο αυτής της υπογραφής, παρά μόνο το χρόνο. Ακριβώς, διότι είχε προηγηθεί η τριμερής συνάντηση της κυρίας Ουρανή με τον Τούρκο τον Καλίν στη Γερμανία, παρουσία του διπλωματικού συμβούλου της Μέρκελ. Είχαν συμφωνήσει να ξεκινήσει ο διάλογος, να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Είχαν οριστεί διερευνητικές επαφές 24 Αυγούστου. Και μετά η Ελλάδα κάνει αυτή τη συμφωνία. Και λέει ο Ερντογάν, μα πώς δεν έχουμε συμφωνήσει για διάλογο, η Ελλάδα αθέτησε τη συμφωνία της εντός εισαγωγικών και έκανε τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Αυτό έκανε έξαλλα τον Ταγίπ Ερντογάν. Η τηλεφωνική επικοινωνία με την κυρία Μέλκερ, μαθαίνω, όταν σε έντονο ύφος από πλευράς του Τούρκου Προέδρου, ήταν πολύ θυμωμένος και σχεδόν ζήτησε από την κυρία Μέρκελ να παρέμβει για να ακυρώσει η Ελλάδα τη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, η οποία φυσικά ένα αίτημα που δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αποδεκτό, γιατί η Ελλάδα έχει προγραμματίσει να επικυρώσει στη Βουλή, μόλις ανοίξει η Βουλή, την συμφωνία αυτή. Η Γερμανία λοιπόν είπε ότι ο χρόνος δεν ήταν ο κατάλληλος να γίνει τώρα και η συμφωνία, διότι πυροδότησε ένα κλίμα. Παρ' όλα αυτά δεν βγήκε η κοινή δήλωση αυτή. Θα δούμε τώρα αν 27 Αυγούστου που θα ξανασυνεδριάσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών, εάν εκεί θα υπάρξει κάποια συγκεκριμένη δήλωση καταδίκης. Υπάρχει και θέμα μέτρων, λήψης κάποιων μέτρων σε βάρος της Τουρκίας. Λοιπόν, υπάρχει, έχει ζητήσει ο Μπορέλ, ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής. Ο κατάλογος δόθηκε ποτέ? Ο κατάλογος αυτός δεν είναι καν έτοιμος, Σοφία. Μάλιστα. Options paper λέγεται στα αγγλικά, δεν είναι καν ακόμα έτοιμος. Είναι αυτό που έλεγε ο Μιχάλης, ότι δεν βλέπω. Δεν έβλεπε εδώ και μέρες που μιλάμε για αυτό το θέμα. Ο Μιχάλης πραγματικά είναι πολύ θυμωμένος με την Ευρώπη, γιατί δεν βλέπει ποτέ μία παρέμβαση μόνιμα. Μόνο δύο χώρες έχουν κάνει. Ακριβώς. Μόνο δύο χώρες έχουν κάνει καταθέσεις σε προτάσεις. Είναι ανύπαρκτη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς
και θα συζητάω και με φίλους που εργάζονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν και αυτά τα παιδιά ένα όραμα. Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουν αυτό, ότι δεν είναι αυτό που περίμενα. Δεν είναι αυτό που περίμενα κάνει η λαή. Διότι αν το πάρουμε για το 2010, έτσι, τι αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση για μια πολύ μεγάλη κρίση. Ναι, έφταιγαν οι Κύπροι πολιτικοί, δεν διαφωνώ. Ναι, έφταιγαν οι Κύπροι πολιτικοί, δεν διαφωνώ. Ναι, υπήρχε διαφορά. Αλλά τιμωρήθηκε ο κρατημέλη μόνο, αυτή τη τιμωρή ο κρατημέλη. Πώς γίνεται να είναι μόνο η Ελλάδα και μόνο η Κύπρος, που έπρεπε, γιατί πρέπει να πληρώσει μόνο αυτές το κίνημα για την οικονομική κρίση, που ήταν η οικονομική κρίση, που είναι στην τελική, και όλες τις Ευρώπες. Λοιπόν, ξεκινάς από τα οικονομικά, απέτυχα. Διπλωματία, άμα πριν στρατό, ένας οργανισμό. Πώς μπορεί να μπορεί να επιβάλλει από για διπλωματικά, για πολιτικά θέματα. Έχει βέβαια το όπλο, το μεγάλο όπλο των οικονομικών κυρώσεων, που βλέπετε, το χρησιμοποιεί για χώρες οι οποίες είναι τώρα για την Ρωσία. Που δεν θα διαφωνήσω. Μιλάμε για μια απίστευτη δικτατορία, πρέπει να γίνει κάτι. Το χρησιμοποιεί για την Ρωσία. Δεν χρησιμοποιεί την κοινότητα της Τουρκίας, η οποία γύρεσε όχι μόνο έχει καταστήσει την Κύπρο και απειλεί την Ελλάδα μέχρι που το Αιγαίο. Πρέπει κάποια στιγμή αυτή να παγκαίρουν την Ελλάδα. Ο κ. Αναστασιάδη έχουν και αυτοί όπλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν. Έτσι, θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιπάλει κοινότητα μια άλλη χώρα ή αυτού εδώ, αν πάμε και εμείς ένα βέτο. Σωστά. Σαφής, Μιχάλη. Να σε καλά, Μιχάλη. Πρέπει να πω και να τελειώσω. Ότι η πρέσσα όλο αυτό το διάστημα ήταν έξτρα πάντα. Και χαίρομαι, πέρα από πολλά χρόνια, χαίρομαι ότι προηγείται η Αλεξία. Το τελευταίο διάστημα προηγείται, δίνει εξαιρετικές λύσεις στους επιθεατές του ΟΚΑΝ. Και πολύ έγκυρες, πάντα πολύ έγκυρες πληροφορίες. Θα μου επιτρέψετε μια μικρή ερώτηση για τη φιλοξενία αυτές τις δύο εβδομάδες. Εμείς, Μιχάλη, Μιχάλη, σας περιμένουμε τη Δευτέρα, αύριο τώρα, έτσι, στη δικιά μας την εκπομπή. Ήταν απόλαυση. Το ραντεβού σου δεν αλλάζει. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Να σε καλά, Μιχάλη. Πάμε στον κύριο. Ευχαριστούμε, Μιχάλη, πολύ. Μια μικρή βεβαίως, κύριε Πολίτη. Ο κύριος Ιγναδίου και η συνάδελφό σας. Ότι για να δείτε πόσο χλιαρή είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν εκδόθηκε η σύγκληση για την Περασκευή από τον Ζωζέφ Παρέλ για τους υπουργούς εξωτερικών, ανέφερε μόνο το θέμα της Λευκορωσίας, του Λιβάνου και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Δεν ανέφερε καθόλου τα ελληνοτουρκικά. Για να δείτε πόσο αντιμετωπίζουν. Το είπαμε εμείς μετά προφορικά στη δήλωσή μας. Το αναφέραμε εμείς. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Πολίτη. Εμείς θα πρέπει όμως να εκμεταλλευτούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ καλό φίλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γαλλία, η οποία έχει ήδη και στρατηγική παρουσία στην Ελλάδα, και ένα καλό φίλο, ο οποίος έδειξε τα τελευταία, έχει τίνει χείρα φιλία στο Ισραήλ μαζί με την Αίγυπτο. Σε ποιον φίλο αναφέρεστε, συγγνώμη, δεν άκουσα. Για την Γαλλία, η οποία μας έχει δείξει ότι έχει αυτή τη στιγμή και με τη στρατηγική της παρουσία ότι είναι καλός φίλος της Ελλάδας. Το Ισραήλ με την τελευταία δήλωσή του που έκανε ο Νετανιάχου ότι πρέπει να κηρύξουμε την ΑΟΣ με την Κύπρο και την Αίγυπτο, η οποία έχει υπογράψει ήδη το προσύμφωνο αυτό της μεταξύ μας ΑΟΣ για την εκμετάλλευση των ασίων ζωνών. Μάλιστα. Είναι οι συμμαχίες που προσπαθούμε να ενισχύσουμε, να εδραιώσουμε, οι οποίες μας βοηθούν βέβαια, έτσι. Μας βοήθησαν αυτές τις τελευταίες ημέρες και η παρουσία και τα tweets του Εμμανουήλ Μακρόν και η δήλωση στήριξης του Προέδρου Νετανιάχου. Και αυτή η συμμαχία, Σοφία, δείχνει ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνη της απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Δηλαδή, πρέπει η Τουρκία να καταλάβει ότι όταν τα βάζει με την Ελλάδα, δεν είναι μόνο η Ελλάδα απέναντι. Είναι και η Αίγυπτος, όπως είπε και ο Ναύαρχος, είναι και το Ισραήλ, είναι και η Κύπρος, είναι και οι Αμερικανοί. Επομένως, λοιπόν, η Ελλάδα δεν είναι μόνη της σε οποιαδήποτε επιθετική κίνηση, διπλωματική ή στρατιωτική επιχειρήση να κάνει η Άγκυρα.